ψαρεύετε. Γιατί? Γιατί εμείς ήρθαμε πρώτες και δεν γίνεται να ψαρεύουμε όλοι μαζί. Και πού να πάμε δηλαδή, στον Ειρηνικό ωκεανό? Α, σε πιο μακριά τόσο καλύτερα. Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι ο καθένας ψαρεύει όπου θέλει. Όμως εδώ είμαστε στο Σαν Κλεμέντε της Αργεντινής και εγώ θέλω να φύγετε αμέσως. Σταμάτα, χοντρή αγελάδα. Εδώ να μην μιλάς. Γιατί για να μιλάς πρέπει να ξέρεις. Να ξέρω τι? Να ξέρεις για ψάρεμα, για θάλασσες, και εσύ δεν έχεις ιδέα από αυτά. Ενώ εσύ ξέρεις πολλά. Ναι, μια οκά. Μια ερωτησούλα. Έχεις ακουστά τη Νεκρή Θάλασσα? Ναι, γιατί? Εγώ τη σκότωσα. Σας. Γιατί δεν αφήνετε τον Ιπόλυτο να τα βγάλει πέρα μόνος του? Ανάτη! Αυτή είναι η Μαρίζα Λοπετέγη. Τι ωραία καπέλα. Δικαίως συμπίθηκε μαζί της. Εδώ που τα λέμε έχει το σώμα. Εγώ σίγουρα θα την έπαιρνα για να χορέψει σάλσα. Α, δεν παραξενεύομαι. Ούνα ράτσα, ούνα φάτσα. Άρχισα να βαριέμαι. Καλύτερα να φεύγω. Δεν θα μας λείψει καθόλου. Είμαστε εδώ για κάτι άλλο. Ναι. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα σταματήσουν τα αγόρια να κοροϊδεύουν το νούμερο, τον Ιπόλυτο. Ποιον? Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Το βρήκα. Αν μία από εμάς κάνει πως είναι η Μαρίζα Λοπετέγη, τα αγόρια θα πιστέψουν ότι έχει σοβαρό δεσμό με τον Ιπό. Και έτσι σίγουρα θα πάψουν να τον κοροϊδεύουν. Ας σκεφτούμε κάτι άλλο. Έχω μια ιδέα. Εσύ θα κάνεις πως ερωτεύτηκες σε ένα ψυγείο. Και εσύ η Γιασμίν την τηλεόραση. Και εγώ το πολύ μίξερ. Και? Και τότε ο Ιπόλυτο θα περάσει απαρατήρητος. Κορίτσια, έχω μια ιδέα, έχω μια ιδέα! Α, με κάνατε και την ξέχασα. Γιατί δεν μπορούσα. Σιγά, 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 μη με στείλεις πουθενά. Μου ξανάρθε. Ακούστε, κορίτσια. These words I say, honey, I repeat them each day. True indeed, there was a reputation I kept the way that I crept. Now I want no one else. You opened my heart and light my fire. Raw sex and romance is taking me higher. Come on, girl, there's no need for hesitation or contemplation. You peep the situation. I'm just a man traveling the world from land to land, doing mad shows with my rap flow. Groupies after parties, this extra never even move me. I put your money just a fantasy. Me and you one and one could be destiny. I really wanna show you that my feelings are true. You really got my heart in your hand. Can't you see? I really wanna feel that. Τι θέλει τη σφινής για σπίτικο? Μάλιστα, ένα αναψυκτικό. Γεια. Ορίστε. Γεια σου, Χέντι. Τι θα πιείς? Ένα ποτήρι νερό. Νερό? Ναι, ανθρακικό. Α, τώρα ησύχασα. Ορίστε. Λοιπόν, κύριε Βίκτορ, πάρτε. Σας δίνω για το δικό μου και τη Γιασμή. Όχι, εγώ θα πληγάσω το δικό μου. Άσε, κερνάω εγώ. Όχι, ευχαριστώ. Παιδιά, κάνουμε κάτι. Τι? Θα πληρώσετε και οι δύο για να μην μαλώνετε. Πλάκα κάνω. Κοίτα που τσίπησε. Το πίστεψες, ε? Άσε να πληρώσω, καβαλιέρος. Πολύ καλά. Γιατί δεν το λυπάσαι? Τον Ιπόλυτο? Ναι, λίγο. Τότε μην τον κοροϊδεύεις. Όχι, εντάξει. Δεν πρόκειται να τον ξανακοροϊδέψω. Γιατί... ο καημένος, τον καταλαβαίνω. Έχω βρεθεί και εγώ στη θέση του. Ερωτεύτηκες κι εσύ κομπιούτερ? Όχι. Μ' αρέσει κάποια που δεν μου δίνει σημασία. Χοντρή! Μήπως έβαλες αποφυτικό για τα κουνούπια? Γιατί?
Γιατί δεν τσιμπάει τίποτα. Χοντρή! Τι θες τώρα? Μήπως κατά τύχη σου βρίσκεται κανένα σακουλάκι με πατατάκια? Γιατί έξυπνε? Για να αφήσεις το ψάρεμα και να αρχίσεις το τάισμα. Ας το, Σάντι, μη δίνει σημασία. Όχι, δεν του δίνω σημασία. Απλώς θα τον σκοτώσω. Θα τον εκδικηθώ. Ο Καρμεντσίτα τσίπησε. Κάτι τσίπησε. Τσίπησε. Κάτι τσίπησε. Τι είναι? Τι. Ο Κάρμεν, βοήθησε με, τσίπησε. Όχι, είναι πολύ μεγάλο. Έλα. Τι είναι, καρχαρίας? Έλα, τράβα, τράβα. Τραβάω. Έπρεπε να περάσει το δικό μας είναι μεγαλύτερο. Έλα, Σάμι, τράβα. Τραβάω, τραβάω. Έλα, Αντρέα. Αντρέα, ψάρεψε το Σάμι. Νικήσαμε, μεγάλε Σάμι. Έπιασες ολόκληρη φάλαινα. Μάτα, μπασμένο. Και τώρα τι κάνουμε? Ας ορίσουμε μια επιτροπή ξεπερδέματος. Τι? Α, όχι, εγώ θα πω μαζί σας. Όχι, μαμά, δεν χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται, δεν θα πάτε με τίποτα μόνοι σας. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας, σίγουρα. Θα το δείτε. Πού θα πάτε? Πουθενά. Αφού σας άκουσα. Άκουσα ότι θα πάτε κάπου. Έλα, πες μου τώρα. Καλά, είναι μυστικό. Γιατί αν σου πούμε, σίγουρα θα κλείσεις το μαγαζί και θα έρθεις μαζί μας κι εσύ. Πάμε, πάμε. Γρήγορα, γρήγορα. Σίγουρα θα πηγαίνουν στο γήπεδο της Σικάγο, λέει. Γεια σου, Νατσίτε, τι κάνεις? Καλά είμαι, κακό είναι εσύ. Γεια σου, δάσκαλε, τι γίνεται? Ακού να δεις, πάρε την περίπτωση του Ρικέλμε, του Ρικέλμε, αυτόν έπρεπε να αγοράσουμε. Έπαιζε σε μια μικρή ομαδούλα και τον πήρε σχεδόν τσάμπα ο Μάκρης στην Μπόκα Τζούνιορ, καταλαβαίνεις. Έπαιξε μια χρονιά σε καλή ομάδα και αξίζει μια περιουσία. Θα γίνει εκατομμυριούχος. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς, Ρούντι. Να βρούμε παίκτες από μικρές ομάδες και να τους πουλήσουμε μια περιουσία. Αυτό να το κάνουμε κι εμείς, κατάλαβες? Ναι, βέβαια, σε καταλαβαίνω. Πρέπει να βρούμε νέα ταλέντα, Ρούντι. Αν κατάλαβα καλά, δάσκαλε, θέλεις νέους παίκτες, έτσι? Γιατί έχω έναν πολύ καλό φίλο. Βέβαια δεν ξέρω αν θέλει να παίξει τους φωνιάδες, γιατί είναι παιδί αλφα-αλφα. Πες μου, παίζει καλά ο μικρός? Τρομερός. Κοιμάται αγκαλιά με μια μπάλα. Τον θέλω τώρα, τώρα, εδώ και τώρα, Ρούντι. Πάρ' το πορτοφόλι σου, Ρούντι, άντε πάμε. Πάντα πρέπει να παίρνω το πορτοφόλι μου, εγώ. Έχεις δίκιο. Πάρε τον μπλοκ επιταγών. Α, ωραία. Τότε αλλάζει το πράγμα. Δεν είσαι καθόλου καλά, υπόλοιπο. Πώς είναι δυνατόν να είσαι ερωτευμένος με ένα κομπιούτερ? Ξέχνα το, δεν θα σου κάνει καλό. Δεν σου ταιριάζει. Οι γυναίκες είναι καλύτερες, οι αληθινές. Μπορεί να είναι πάνω από τις δυνάμεις του. Σωστά, που δεν έχει δώσει λόγο με το κομπιούτερ. Αν δεν παντρευτούν, ο πατέρας του κομπιούτερ θα τον σκοτώσει. Ο πατέρας όχι, ο τεχνίτης. Λοιπόν, δεν θέλω να σε κοροϊδεύω, αλλά πας γυρεύοντας. Καλά, είναι ερωτευμένος. Και όπως λένε, ο έρωτας είναι τύφλο. Αυτός δεν είναι τυφλός, απλά στραβά. Με σταματήστε. Πολιτό, έλα, μη θυμώνει, σε πειράζουν. Κόκκι σε καταλαβαίνει γιατί ζει τον έρωτά του διαλληλογραφίας. Αλλά μη στενοχωριέσαι, εσύ τουλάχιστον μιλάς με κομπιούτερ. Α, θα αργήσουν πολύ. Όχι, δεν νομίζω. Περιμένετε κανέναν? Α, σας ετοιμάζουμε μία έκπληξη. Γιατί? Κοροϊδεύετε τον, αλλά γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Υπόλοιπο. Παιδιά, Μαρίζα Λοπετέγη. Γεια σου, αγάπη μου, να σου δώσω ένα φυλάκι.